Κύριε Γέρου, τελειώνει ο πρώτος γύρος. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την ομάδα και αν είστε ευχαριστημένος. Ναι, τελειώνει ο πρώτος γύρος. Ευχαριστημένοι είμαστε για την ομάδα. Η ομάδα δεν έχει κάνει, έχει μια σταθερή πορεία. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι το οποίο χάσαμε ένα ντέρμπι στο Κιάτο στο 94, το οποίο ένα ντέρμπι χάνεται, κερδίζεται. Με τους άλλους αντιπάλους έχουμε μια σταθερή πορεία και πιστεύουμε ότι στο τέλος του πρωταθλήματος θα εμείς θα κόψουμε το νήμα. Μια εικόνα από το πρωτάθλημα φέτος. Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα, αν και θεωρούσα ότι θα υπήρχαν ένα team ομάδων το οποίο θα ήταν πιο ισχυρός, με μεγάλη μου απογοήτευση ο Κύψελος, μια προσπάθεια πολύ σοβαρή από τον φίλο μου τον Βασίλη και τον Στέργιο, δεν έχει βγει στο γήπεδο. Ο Κύψελος πίστευα θα ήταν διεκδικητής, έχει μείνει πίσω. Τα θήκια και αυτά που ξεκίνησαν φιλόδοξα, θεωρώ ότι θα γίνει μια μάχη για τους δύο, εμάς με τον Μπέλοπα. Θα κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις στην επαγγελματική περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε πάντα καθοδηγούμενοι από τις εντολές του προπονητή, του κάθε προπονητή στην ομάδα. Αν ο προπονητής θελήσει να ενισχυθεί η ομάδα, θα ενισχυθεί. Είστε αισιόδοξοι ότι θα κόψετε πρώτο νήμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς είμαστε χρόνια, διεκδικούμε, είμαστε στις υψηλές θέσεις. Πρώτη, πιστεύω φέτος είναι η χρονιά μας. Δεν έφτασε η ώρα να επιστρέψετε. Πιστεύω ότι έφτασε η ώρα, ναι, γιατί και πέρσι είχαμε κάνει ένα πολύ σοβαρό σχεδιασμό. Ήρθε η Κόρινθος, η οποία Κόρινθος όντως είχε και την καλύτερη ομάδα. Μείναμε δεύτερη μαζί με τον Μπέλοπα. Φέτος θεωρώ ότι πιστεύω θα είμαστε οι πρώτοι. Και από την ευκαιρία των Άγιων ημερών που έρχονται, θέλω να ευχηθώ όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο της Κορινθίας, αλλά σε όλη την Κορινθία υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία, πρόοδο και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το βρει μπροστά του τον νέο χρόνο.